τελικά. Γιατί πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται, προθέσεις, έκδηλες και μη, αλλά το ζητούμενο είναι να αποκατασταθούν όλοι. Και φαίνεται ότι αυτός ο διαχωρισμός στις ομάδες μάλλον δεν θα ωφελέσει κανένα. Πρέπει να προβληματιστούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν χάσει τα λεφτά τους. Έχουν περάσει σχεδόν 5 χρόνια και δεν είχε γίνει τίποτα. Και ξαφνικά τους τελευταίους 2-3 μήνες προέκυψε το θέμα της αποζημίωσης τους. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καταχωρήσει αγωγές εναντίον του κράτους, της Κεντρικής Τράπεζας και των Τραπεζών, θα πρέπει να τρέξουν να το κάνουν, επειδή το αγώγημο δικαίωμα τους παραγράφεται και έχει ξεκινήσει ο νόμος της παραγραφής αγωγήμων δικαιωμάτων από την 1η-1η του 2016, να μην παραπλανηθούσει. Δεν πρόκειται, αφού λένε ότι δεν μπορούν να περιμένουν τις αποφάσεις των δικαστηρίων λόγω του ότι ορισμένοι θα πεθάνουν και ηλικιώνει και το καθεξής, το ίδιο θα γίνει αν περιμένουν τόσα χρόνια να πληρωθούν με τις δόσεις όπως τους λένε. Και δεν είναι ότι έχουν βγει αποφάσεις για τα αξιόγραφα, βγήκε ήδη μία απόφαση για τα αξιόγραφα, η οποία δυστυχώς έχει απορριφθεί για λόγους. Μία απόφαση στόσης όμως. Ναι, για λόγους νομικούς. Και δεν ήταν τεκμηριωμένοι όπως έπρεπε να ήταν. Ναι. Όμως σύντομα θα βγουν και άλλες αποφάσεις και πιστεύω ότι θα είναι θετικές για τον κόσμο και γι' αυτό να μην χάνουν τις ελπίδες τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση.